προσημόρφωσης της προωθούμενες κοινωνιοκτόνες και δικαιοκτόνες μνημονιακές ρυθμίσεις που έχουν καταγεγραμμένα θύματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το ηρωνεύεστε αυτό, αλλά υπάρχουν. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα απευθύνεσαι στο Προεδρείο και όχι στον Τριαντάφυλλο. Υπάρχουν νεκροί του μνημονίου, κύριε Τριαντάφυλλε. Και αν θέλετε να κάνετε ηρωνία, να πάτε στις οικογένειές τους να την απευθύνετε. Και ανέχεστε και πάρα πολλές φορές καλωσορίζετε τους έξωθεν εκβιασμούς και υποσκάπτετε την συνταγματική τάξη με σωρία πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, με ευθείες παρεμβάσεις στην νομοθετική και τη δικαστική εξουσία και με επιστρατεύσεις βεβαίως σαν την πρόσφατη που ήταν η τέταρτη κατά σειρά και καταστρέφετε αποδεδειγμένα τις πολιτικές και οικονομικές δομές όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντιευρωπαϊκές συμβάσεις όπως είναι τα μνημόνια. Τελειώσατε κύριε Κωνσταντοπούλου, τελειώσατε. Παρακαλώ, δεν θα γράφετε τίποτα από εδώ και πέρα. Δύο είναι τα λεπτά τα οποία έχει δικαίωμα κάποιος να απαντήσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, ολοκληρώσατε. Δεν ολοκλήρωσα. Σας έδωσα τον λόγο χωρίς ναι, να τον δικαιούστε. Για να αποφύγουμε εντάσεις. Κύριε Μπακογιαννάκη, αν ήρθατε ως ειδικών αποστολών αντιπρόεδρος, νομίζω ότι τιμάτε το ρόλο σας. Από εκεί και δεν θα γράφετε από εδώ και πέρα το οτιδήποτε λέει. Παρακαλώ το μικρόφωνο να κλείσει. Το μικρόφωνο του κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχετε το λόγο, κύριε Πανούση, ως συγητής. Κύριε Πανούση, ως συγητής έχετε το λόγο. Ως ειδικός αγορητής. Ως ειδικός αγορητής. Λοιπόν, θα συμμορφώνεστε και εσείς τον κανονισμό. Και εσείς. Και εσείς. Ακούστε κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ το πότε έγινα εισαγγελέας, το πότε έγινα εισαγγελέας είναι θέμα δικό μου. Αλλά ξέρετε κάτι, έγινα και ό,τι έγινε είναι γιατί είμαι αυτός που είμαι. Ούτε ιός είμαι, ούτε θυγατέρα είμαι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Όχι, δεν τον έχετε. Δεν τον έχετε, παρακαλώ. Κύριε Πανούση, παρακαλώ. Ομιλείτε, κύριε Πανούση. Πού να ομιλήσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Πανούση. Κύριε Πανούση. Είσαι ένας έκτοτος κατάπιστος. Τι να κάνω τώρα εγώ. Δεν γράφετε τίποτα, η κυρία μπορεί να κραυγάζει όσο θέλει, δεν ακούγεται, δεν λαμβάνετε υπόψη. Παρακαλώ, ορίστε κύριε Πανούση. Παρακαλώ κύριε Πανούση, ομιλείτε. Θέλω παρακαλώ. Να... Συνεχίστε, να ορίστε, αναγνωρίσω... ξεκινήστε. Να αναγνωρίσω τις θετικές τροπολογίες του Υπουργού. Κάποια ώρα θα νιώθει κανένας ότι έχουμε έναν Υπουργό που προσπαθεί και έναν νόμο που δεν...